Καλλιτέχνης και φίλοι του στοιχήματος. Άλλη μια εκπομπή Shadowbet με τον Deepster Shadow μαζί σας. Παρασκευή 8 Νοεμβρίου του 2011. Ένα κουπόνι με αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, όπως θα δούμε και παρακάτω. Θα έχουμε τις καρτέλες μας. Σήμερα θα δείξουμε τις ομάδες με τις καλύτερες επιθέσεις, άμυνα, under, over και με τις ομάδες με τις περισσότερες ισοπαλίες. Θα έχουμε φυσικά τις επιλογές μας. Και θα έχουμε σήμερα σύνδεση με τον φίλο Γιώργο από την Τρίπολη που θα μας πει τα προγνωστικά της αναλύσης του για την εγχώρια Super League. Μια Super League που έχει το παιχνίδι κορυφής και όχι μόνο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Και να δούμε και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ντέρμπι. Πάμε στο χάρτη με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις κορυφής. Όπως είπαμε, έχουμε τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην κορυφή του πρωταθλήματος. Στην Ισπανία, το Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, διαρωτεύτηκε για τις δύο ομάδες, καθώς όλοι περιμένουν τον ντέρμπι τις επόμενες εβδομάδες ανάμεσα στη Ρεάλ και στην Μπαρσελόνα. Στη Γερμανία, έχουμε τον Bayern Μονάχου Ντόρτμουντ, να δούμε αν η Ντόρτμουντ θα μπορέσει να καλύψει τη διαφορά που έχει από την Bayern ή η Bayern θα ξεφύγει κι άλλο. Και στο νησί, έχουμε τον Manchester City Newcastle, να δούμε και εδώ αν η City και αυτή θα ξεφύγει ή η Newcastle ή την ανοιχτή φέτος Newcastle θα μπορέσει να δώσει ένα ακόμα πιο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Για να πάρουμε, μείνουμε στο νησί και να δούμε τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχουμε το Chelsea Liverpool και το επίσης ενδιαφέρον παιχνίδι λόγω ονόματος και λόγω φανέλας θα λέγαμε ανάμεσα στην Tottenham και την Aston Villa. Στην απέναντι όχθη και Βέλγιο πηγαίνουμε στο Μπρίζο που έχουμε όχι μόνο το τοπικό ντέρμπι αλλά φέτος και ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Club και τη Circle. Κατηφορίζουμε στη Γαλλία που έχουμε το Montpellier Marseille. Και στο Νότο, στην Ισπανία Σεβίλια Αθλητικ Μπιλμπάο και στην Ιταλία Φιωρεντίνα Μίλαν και Νάπολη Λάτσιο. Το παιχνίδι όμως που εμείς διαλέγουμε και θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε είναι αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Πάμε λοιπόν στη Γαλλική Ριβιέρα και στη Νίκαια, όπου εκεί θα διεξαχθεί το παιχνίδι Nice Saint-Étienne. Το παιχνίδι γίνεται στο Stand Dire 17.415 θέσεων. Με την Nice να βρίσκεται στη 17η θέση και να υποδέχεται τη Saint-Étienne που βρίσκεται στη 10η. Η Nice έχει ένα 2-4-1 εντός, ενώ η Saint-Étienne 2-2-3. Το χαρακτηριστικό στο παιχνίδι είναι ότι τα κανόνια των δύο ομάδων, οι δύο σεντερφόρ, προέρχονται από την ίδια χώρα, την Gabon. Είναι ο Μουλουγκούι της Nice με 3 γκολ και ο Μπαμεγιάγκ της Saint-Étienne με 4 γκολ. Μια Nice με πάντα υπολογίσει μέτρα και φανατικό κοινό και μια Saint-Étienne που προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να βγει από την αφάνεια αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι ασταθής ομάδα. Οπότε το αναμένουμε αυτό το παιχνίδι με αρκετό ενδιαφέρον. Και να περάσουμε στις υπόλοιπες καρτέλες που έχουμε ετοιμάσει. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ομάδες με τις καλύτερες επιθέσεις συνολικά. Με Real Madrid της Manchester City, Barcelona, Eindhoven να προηγούνται στο σχετικό πίνακα. Βλέπετε τον μέσο όρο των γκολ που έχουν καθώς και τη φόρμα στα τρία τελευταία παιχνίδια. Τώρα στις καλύτερες άμυνες και εδώ έχουμε την Bayern Μονάχου, Μπράγκο Ντινέζε Πόρτο και Μπαρτσελόνα στη συνέχεια. Περνάμε στα Άντερ, όπου έχουμε Γρανάδα, Μπράγκα, Ουντινέζε, Τσεζίνα, Τουλούζ να προηγούνται εδώ στο σχετικό πίνακα. Μπορείτε να θέλετε κι εσείς με ένα πώς να τα σημειώνετε για τις ομάδες που παίζουν αυτό το Κυριακό. Στα Over, City, Bolton, Tottenham, Ρόντα, Genoa για τα Over μας. Και να δούμε και τις περισσότερες ισοπαλίες που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο που παίζει με ζητούμενα τα αρχή. Με Brest, Seville, Santander, Aston Villa, Evian να προηγούνται σε αυτό το σχετικό πίνακα. Στα προγνωστικά μας τώρα έχουμε επιλέξει μια τριάδα, να τη δούμε. Είναι το Atletico Madrid της Levante, πάμε στο Under που έχει ένα 65 στο NOPAP. Το επιλέγουμε γιατί έχουμε δύο καλές άμυνες εδώ πέρα, φορά φανταστείτε και οι δύο τους έχουν μέσο όρο 0,50 γκολ. Στην Αγγλία έχουμε το Stoke City QPR
ή Queen's Park Rangers αν θέλετε. Στο H2 με 1.78 η διπλή ευκαιρία στον ΟΠΑΠ. Η Stoke City τα έχει χαμένα και μετά την περιτάρα που δέχθηκε. Και βλέπουμε την QPR πιο ρεξάτη. Γι' αυτό θα πάμε στο H2, όπως είπαμε, και πάμε στη μίνι έκπληξη αν θέλετε, στο Colonia Mainz, στο διπλό, 2.55 στον ΟΠΑΠ. Περιμένουμε το παραστάτημα της Κολονίας, μετά τις τρεις συνεχόμενες νίκες που έχει εντός. Και μια Mainz που είναι μαχητική στα εκτός έδρας, με 80% να είναι νίκες ισοπαλίες. Η τριάδα μας έχει 6.52 τα τρία αυτά σημεία στον ΟΠΑΠ. Και καλή επιτυχία να έχουμε. Να πάμε τώρα στη σύνδεση, όπως προείπαμε, με τον φίλο Γιώργο από την Τρίπολη. Καλησπέρα Γιώργο, κάνε μας μια ανάλυση και τα πρώτα πράγματα για την αγοραστική και να δούμε και τα προγνωστικά σου. Καλησπέρα Σάντο, καλησπέρα στους φίλους και φίλες του στοιχήματος. Σήμερα, αυτή η εβδομάδα είναι η 10η αγωνιστική της Super League. Παίζουμε και οι 16 ομάδες του πρωταθλήματος για πρώτη φορά. Πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα. Το Σάββατο, 5 και 4, Κέρκυρα Εργοτέλη. ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης στις 5 και 4. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο είναι και το μεγάλο τέρμπι της αγωνιστικής, στις 7 και 30. Την Κυριακή, στις 3 η ώρα παίζει ο Ατρόμητος με το Λεβαδιακό. Στις 3 η ώρα επίσης η Δόξα Δράμας με το Πανιόνιο. Στις 5 και 4 ο Όφι με τον Άρη. Στις 5 και 4 επίσης παίζει τα Γιάννενα με την Ξάνθη και σε 7.30 κλείνει το πρόγραμμα ο ΠΑΚ με το Πανετολικό. Ωραία, να περάσουμε και στα προγνωστικά. Πώς τα βλέπεις? Αυτή η αγωνιστική θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αμφίροπη. Η Δόξα Δράμας παίζει για πρώτη φορά. Επίσης και ο Λεβαδιακός. Θεωρώ ότι είναι πολύ αμφίροπη η αγωνιστική. Πάμε λίγο να δώσουμε τα προγνωστικά τα δικά μας. Το Σάββατο στις 5 και 4, όπως είπαμε πριν, παίζει η Κέρκυρα με τον Εργοτέλη. Η Κέρκυρα η οποία δεν έχει κάνει ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Εργοτέλης είναι σε μια καλή πορεία σχετικά. Θεωρώ ότι είμαστε στο άσοχη διπλή ευκαιρία, καλυμμένοι. Στις 5 και 4 επίσης το Σάββατο παίζει η ΑΕΚ με τον Αστέρα. Ο Αστέρας ο οποίος νίκησε την περασμένη αγωνιστική τον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη 1-0. Η ΑΕΚ είναι σε σχετικά καλή φόρμα, ο Αστέρας έχει καλό σύνολο, απλά ακόμα η ομάδα δεν έχει δέσει όπως πρέπει. Καλύτερα να το αφήσουμε, να μην ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι. Και το Σάββατο επίσης στις 7.30 ώρα είναι το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στην βαθμολογία με 19 βαθμούς, φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 17, και οι δύο ομάδες είναι σε καλή φόρμα. Θεωρώ και θα σταθούμε όχι σε σημείο, πιστεύω θα σταθούμε σε γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε καλυμμένοι στα 2-3 γκολ. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα βάλει ένα γκολ στην έδρα του Ολυμπιακού μέσα στο Καραϊσκάκι. Πιστεύω το παιχνίδι ότι δεν θα ανοίξει πάρα πολύ ούτε και κλειστό. Πιστεύω στα 2-3 γκολ είμαστε καλυμμένοι. Την Κυριακή στις 3 η ώρα ο Ατρόμητος με το Λεβαδιακό, ο Ατρόμητος ο οποίος είναι σε φοβερή φόρμα. Και το αποδεικνύει και η βαθμολογική του θέση, ο οποίος είναι τρίτος στη βαθμολογία με 16 βαθμούς. Και το δέχεται το Λεβαδιακό που παίζει πρώτη φορά για φέτος στη Super League. Θεωρώ ότι ο Άσος σε αυτό το παιχνίδι έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Στις 3 επίσης η Δόξα Δράμας με το Πανιόνιο. Η Δόξα Δράμας όπως και ο Λεβαδιακός παίζει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα φέτος αυτή την αγωνιστική. Ο Πανιόνιος με πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως διοικητικά, από ό,τι μαθαίνουμε, και με κάποια προβλήματα με τους παίκτες, απλήρωτοι παίκτες κτλ. Δεν έχει κάνει και πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, είναι με 8 βαθμούς στη 12η θέση. Θεωρώ σε αυτό το παιχνίδι ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε καθόλου, διότι και η Δόξα δεν την έχουμε ξαναδεί πάλι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι. Στις 5 και 4 παίζει Όφι με τον Άρη. Ο Όφι ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία έως τώρα. Είναι στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς. Απέναντίον του Άρης έχει κάνει ένα πολύ κακό ξεκίνημα για την φετινή περίοδο. Είναι στην πρώτη τελευταία θέση με 4 βαθμούς. Θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ αμφίροπο. Με ένα ελαφρύ προβάδισμα στον Όφι, αλλά δεν μπορούμε να απορρίψουμε και τον Άρη, ο οποίος παρόλα τα προβλήματα τα οποία έχει στο ξεκίνημα,
μπορεί να πάρει κάποιο σημείο. Θεωρώ ότι στο άσο εκεί είμαστε καλυμμένοι. Στις 5 και 4 επίσης παίζουν τα Γιάννενα με την Ξάνθη. Τα Γιάννενα που έχουν κάνει ένα σχετικά καλό ξεκίνημα με 9 βαθμούς βρίσκονται στη μέση της βαθμολογίας. Και η Ξάνθη επίσης στη μέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς. Θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε. Είναι πάρα πολύ αμφίροπο και όλα τα πιθανά σημεία είναι μέσα στο παιχνίδι. Τέλος, στις 7.30 ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής. Ο Πανετολικός έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα, είναι έκτος με 11 βαθμούς, μαζί με τον ΠΑΟΚ στην ίδια θέση. Θεωρώ ότι η έδρα της Τούμπας δύσκολα να σπάσει. Έχει καλό σύνολο ο ΠΑΟΚ, πιστεύω στον Άσο. Οπότε τα συνοπτικά σαν το για εμένα είναι ότι το Σάββατο η Κέρκυρα με τον Εργοτάλη, όπως είπαμε και πριν, στο Άσο Γη. Το Σάββατο ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στις 7.30 ώρα το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής 2-3 γκολ. Ο Ατρόμητος με τον Λεβαδιακό στην Κυριακή στις 3 η ώρα θεωρώ Άσος, ο Ατρόμητος ανικής και αυτή την αγωνιστική. Επίσης στις 5 και 4 θεωρώ ότι ο Όφη με τον Άρη στο Άσο Γη είμαστε καλυμμένοι. Και ο ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στον Άσο στις 7.30 που κλείνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής, της 10ης αγωνιστικής του Super League. Να σας ευχαριστήσω Γιώργο, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ Σάντο. Καλή νύχτα από εμένα, καλή επιτυχία στους φίλους του στοιχήματος. Οπότε φίλοι σας καληνυχτίζουμε και στο επανειδήν πρωτοφθός την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.